Λοιπόν, επί το έργο τώρα πάμε να επεκτείνουμε την κλάση array της άσκηση 2 του μαθήματος κριτήρια κλάση και δείκτη με τον κατασκευαστή αντιγράφου. Ε, ωραία, είχαμε φτιάξει το προηγούμενο μάθημα, αυτήν εδώ την κλάση, η οποία έφτιαχνε τον περιτυλιχτή στην κλάση array. Να την τσιμπήσω λοιπόν τον κώδικα τον οποίο είχαμε φτιάξει τότε και να πάμε να φτιάξουμε κανονικά... Τον κατασκευαστή αντιγράφω. Τι είχαμε φτιάξει να θυμηθούμε λίγο, έχουμε εδώ πέρα την κλάση array, έχει ένα constructor και ένα destructor, έχουμε set και geti για να βάζει το στοιχείο του πίνακα του συγκεκριμένου που παίρνει σαν όρισμα. Έχει και μια συνάρτηση print εδώ πέρα και για να τυπώνει τα στοιχεία του πίνακα και εδώ είναι η δυναμική δέσμευση μνήμης. τον το πίνακα θα το αποθηκεύσουμε σε έναν δείκτη, Θα κάνουμε δυναμική δέσμευση και επίση έχουμε τη διάσταση του πίνακα και έχουμε και μια ψευτομένη εδώ πέρα η οποία έχει δηλώνει ένα πίνακα με 10 ακεραίους και μετά κάνει και μια αρχικοποίηση με τα τετράγωνα και τα τυπώνει έτσι για να το τρέξουμε και λιγάκι να το δούμε. Ωραία, μια χαρά είναι, οπότε πάμε να φτιάξουμε τον constructor αντιγράφου. Πάμε array λοιπόν και θα βάλουμε σαν όρισμα υποχρεωτικά const, το όνομα της κλάσης πάλι και αμέσως μετά διεύθυνση ob, oh, ένα σταθερό αντικείμενο δηλαδή μέσω αναφοράς. Παίρνει σαν όρισμα. Ε, παίρνω το πρωτότυπό μου για να το πάω και να το φτιάξω εδώ. Τους constructors γενικώ τους βάζω μαζί. Αρέα νοκατοτελεία νοκατοτελεία λοιπόν και βάζουμε τώρα τι πρέπει να κάνει ο constructor αντιγράφο. Πώς σκεφτόμαστε όταν κάνουμε constructor αντιγράφου, φτιάχνουμε το αντίγραφο. Είμαι το αντίγραφο αυτή τη στιγμή και μου έχουν περάσει σαν όρισμα το αντικείμενο από το οποίο θα αντιγράψω. Τι πρέπει να αντιγράψω τα δεδομένα. Τι δεδομένα έχει αυτός, έχει το νη και έχει επίσης και τον πίνακα. Οπότε πρώτη μου δουλειά είναι να αντιγράψω το νη. Συνεπώς θέλω να πάρω το νη και να γράψω ότι το νη είναι ίσο με το νη του αντικειμένου το οποίο πήρα σαν όρισμα, μόνο που δεν έχω φτιάξει accessories όσον αφορά το νη. Να πάμε να φτιάξουμε ένα getter λοιπόν για το νη, μιας και το χρειάζομαι. Θα βάλω λοιπόν get νη και σε όρισμα, α, όχι όρισμα δεν θα βάλω, απλώ παίρνω το νη, μόνο που θα πω ότι αυτό είναι const. Ε, ωραία, πάμε να φτιάξουμε και το getter αυτό κάτω-κάτω, μαζί με το. Σέτερ δεν φτιάχνω εδώ πέρα, δεν πειράζει, δεν τον χρειάζομαι για την ώρα του σέτερ, οπότε δεν μου έχει φάνει χρήσιμο, οπότε δεν τον φτιάχνω καθόλου. Τα array λοιπόν get knee, const και ανοίγει το άγγιστρο και το μόνο το οποίο κάνει αυτός είναι ότι επιστρέφει πίσω το νη. Ωραία, τον φτιάξαμε το getter μας, είναι γυρνάμε πίσω στο constructor και λέμε ότι το νη είναι ίσο με να κάνω από το ob να πάρω το νη, ob get knee και παίρνω τη διάσταση και έτσι έχω αρχικοποιήσει τον νι. Ωραία. Τώρα πρέπει να πάμε να φτιάξουμε τον πίνακα. Ο πίνακα είναι δυναμικό. Άρα θα πρέπει να κάνω δυναμική δέσμευση νήμης. Θα πάω στο P, το τοπικό P του αντιγράφου που φτιάχνω αυτή τη στιγμή και θα του πω ότι το P είναι ένα καινούριο πίνακα ακεραίων με τον νι, που πλέον το έχω, έχω αρχικοποιήσει ήδη. Υποχρεωτικά αμέσω μετά θα βγάλω και ένα if not P, ένα. Έλεγχο δηλαδή ότι όλα πήγαν καλά του βγάζω ένα μήνυμα ότι υπάρχει σφάλμα διαχείρισης μνήμης και τώρα ο, ο constructor αντιγράφου μου είναι έτοιμος. Ωραία, για να το τρέξουμε λιγάκι και να δούμε αν έχω κάνει κανένα συντακτικό λαθάκι. Όχι, πάμε τώρα να, το, να, το, να, δούμε, να επαληθεύσουμε ότι όντω όλα πάνε καλά. Ε, τώρα, ξέρω ότι ο constructor αντιγράφου τρέχει σε τρεις περιπτώσεις, τι εξή δύο δηλαδή. Θα κάνω τώρα την εύκολη περίπτωση, θα δηλώσω ένα καινούριο αντικείμενο, το οποίο θα το πω πιν 2, ένα καινούριο πίνακα δηλαδή, και θα του κάνω επιτόπου αρχικοποίηση. Εδώ ξέρω ότι καλείται ο constructor αντιγράφου. Συνεπώ, τώρα θα έχει κληθεί ο constructor αντιγράφου και αν πάω από κάτω και τον βάλω να τα τυπώσει πάλι, αλλά αυτή τη φορά τα στοιχεία του δεύτερου πίνακα, ε, τότε θα πρέπει να επαληθεύσουμε ότι όλα έχουν πάει καλά. Ωραία. Ε, να βάλουμε και κάτι διαφορετικό εδώ τους κύβους ας πούμε των αριθμών, να αποθηκεύονται μέσα στον πίνακα, και το τρέχω τώρα και αυτό το πράγμα, αν το αποφασίσει, αλλά καλό μου, πράγματι εδώ τα ετύπωση εδώ πέρα, όπως βλέπεις τους κύβους από εδώ και κάτω είναι ο δεύτερος πίνακας, να του βάλω και μια αλλαγή γραμμής για να είναι λίγο πιο κομψό, και έχουμε τελειώσει και με την ασκησούλα αυτή, της κάνουμε μια μικρή επέκταση, ούτως ώστε να δουλεύει αποδοτικά, και με το constructor αντιγράφω. Παρατήρησε κιόλας βέβαια ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα γιατί τώρα ο κάθε, το κάθε ένα αντικείμενο από αυτά τα δύο έχει το δικό του χώρο μνήμη. Εντάξει, ήταν αυτή η πολυπόθητη ενέργεια την οποία προσπαθούσαμε να κάνουμε. Συνεπώ, στο τέλο τη main έχουν κληθεί οι δύο distractors των δύο αντικειμένων pin και pin 2 και έχει απελευθερωθεί αυτή η μνήμη και έτσι το πρόγραμμά μα ακουμπάει πια την τελειότητα.